στον σημερινό καλεσμένο μας. Στην τηλεφωνική γραμμή πρέπει να είναι ο κύριος Στέφος, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε θερμά για το γεγονός της αποδοχής της πρόσκλησης και για την κουβέντα που θα ακολουθήσει. Και να ξεκινήσω την συζήτησή μας νομίζω με ένα θέμα που παραμένει πολύ ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης και της πολιτικής επικαιρότητας και δεν είναι άλλο από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν και στην Εξεταστική Επιτροπή και είδαμε και λίγο πριν χρονικά, κύριε Στέφο, και αυτά που συζητήθηκαν και σε επίπεδο ολομέλειας Βουλής και παράλληλα αυτά που εξετάζει και η δικαιοσύνη. Θεωρείτε ότι έχουμε γίνει πιο σοφοί από αυτήν την ιστορία? Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία, αυτό το σκάνδαλο θα απασχολήσει τη χώρα, το λαό, την κοινή γνώμη μέχρι και τις επόμενες εκλογές σίγουρα, αλλά θα πάει και πολύ μακρύτερα, δεν θα ξεχαστεί, δεν μπορεί να ξεχαστεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το θεσμικό ζήτημα που είναι η προσβολή της δημοκρατίας, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά η λειτουργία του κράτους, των υπηρεσιών, των μυστικών υπηρεσιών, του παρακράτους, γιατί για παρακράτος μιλάμε, αλλά αυτό άπτεται του γεγονότος ότι επιχειρείται μια τεράστια συγκάλυψη. Ενώ αρχικώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης έδειξαν πρόθυμοι να συνεισφέρουν στη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης αμέσως την επόμενη στιγμή και μέχρι τώρα και μέχρι χθες, με τη χρονική σειρά των γεγονότων που κι εσείς το θεσμικό να αναφέρατε, φαίνεται ότι το μόνο που έχουν στο μυαλό τους, η μόνη έγνοια που τους απασχολεί, είναι να συγκαλύψουν το όλο θέμα. Το ερώτημα βεβαίως είναι, όχι μόνο γιατί παρακολουθείται ο αρχηγός του τρίτου πολιτικού κόμματος στη χώρα, κ. Σοβουρλάκης, όχι γιατί δεν απαντήθηκε τι είναι αυτό που τους αναγκάζει να παρακολουθούν τον κ. Σπίτζη, είναι γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούν. Ποιος έδωσε την εντολή. Ποιο είναι το πρόβλημα, ποιος είναι ο εθνικός κίνδυνος που απειλείται ή αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για αυτούς τους ανθρώπους, αν έχουν κάνει δηλαδή σοβαρά ποινικά εγκλήματα ή συμμετέχουν σε αυτά. Εδώ λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει κατά τη γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, θέλει να παρακολουθεί τον πολιτικό κόσμο για να μπορεί έτσι να οργανώσει τις πολιτικές του κινήσεις. Και βεβαίως είναι τεράστιο ποινικό αδίκημα από την πλευρά του, είναι πολιτικό έγκλημα και φυσικά σε μια χώρα όπως η Ευρώπη, σε μια περιοχή ευρύτερη, σε μια ήπειρος όπως η Ευρώπη, να συκοφαντείται με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας, μόνο καλό δεν είναι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη ζημιά την οποία έχει κάνει. Γίναμε ο περίγελος του δημοσιογραφικού και του πολιτικού κόσμου, ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου και της διαχείρισης της ΕΕΠ, ήταν ο πολιτικός προϊσταμενός της. Τοποθετώντας εκεί δύο ανθρώπους, τον ανιψιό του, και έναν άνθρωπο ο οποίος ανάγκασε το Μητσοτάκη, ο κ. Σκοτώνα, λέω, να αλλάξει ο νόμος έτσι ώστε για να μπορεί να τοποθετηθεί. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα και καταστάσεις οι οποίες ήταν από την αρχή οργανωμένες με τέτοιο τρόπο και δομημένες έτσι ώστε ένα βάθος χρόνου να μπορεί να έχει τον έλεγχο της κρατικής υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, τίποτα δεν πρόκειται να αποδειχθεί στη Βουλή, διότι απαγορεύουν την προσέλευση σημαντικών μαρτύρων. Είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον που ο πρόεδρος ΣΑΒΑΕ ύψωσε ανάστημα. Δεν πρόκειται αυτή η υπόθεση να συγκαλυφθεί μετά το πέρας των εκλογών με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεστε στον κύριο Ράμο σε αυτά που διέρευσαν ότι τόνισε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ναι, και για την καταστροφή του υλικού, αυτό λέτε. Αυτό λέω. Ναι. Του υλικού. Και επίσης λέγω ότι μπορεί να τη χάρισε ο αείμνησος Ανδρέας Παπανδρέου στον πατέρα Μητσοτάκη, για αυτούς οι οποίοι θυμούνται τα γεγονότα ή γνωρίζουν την ιστορία, με την υπόθεση των υποκλοπών. Και δεν πήγε στο ειδικό δικαστήριο που θα έπρεπε να πάει, διότι υπήρχαν ατράνταχα στοιχεία παρακολουθήσεων τότε. Δεν θα συμβεί το ίδιο και τώρα. Μάλιστα. Ο εξευτελισμός της δημοκρατίας, ο εξευτελισμός του πολιτικού κόσμου και ο θεσμικός διασυρμός της χώρας στον κόσμο θα πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν υπάρχει κανείς σοβαρός Έλληνας σε αυτήν την χώρα, κανείς σοβαρός άνθρωπος που να μην αντιλαμβάνεται γιατί προχωρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε υποκλοπές. Δηλαδή θέλει να ελέγξει και να εκβιάσει πολιτικούς αντιπάλους.
Μάλιστα, σαφής. Το ορίζετε και ξεκινάτε την τοποθέτησή σας και από το 19 και έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είδαμε και με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε η ΕΕΠ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τη σκέψη, υπό την, στο στενό πυρήνα, εν πάση περιπτώσει, του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Μήπως έπρεπε να εντείνεται, θεωρείτε, συνολικά ως αντιπολίτευση, το βάζω αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το σήκωσε τότε το θέμα στην Βουλή, αλήθεια είναι. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά και την αντιπαράθεση μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συγκεκριμένη επιλογή το 2019 και τα ερωτήματα για την αλλαγή του νόμου. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ήταν ακόμα πιο δυναμική τότε η αντιπολίτευση, έτσι ώστε να μην φτάναμε σήμερα σε αυτήν την κατάσταση? Κοιτάξτε, είναι ένα καλό ερώτημα και έχω να σας απαντήσω το εξής. Εμείς ευθύς εξ αρχής, όταν επιχείρησε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δουλειά της ΕΕΠ, αντιδράσαμε. Θυμάστε, ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα από την αρχή στη σωστή σειρά και τάξη και θέση ό,τι αφορά τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας και κατηγόρησε ευθέως τον κύριο Μητσοτάκη ότι θέλει να ελέγξει την υπηρεσία. Αυτό λοιπόν έγινε και σε όλο το διάστημα, κάθε φορά που νομοθετήσαν, γιατί νομοθετήσανε τουλάχιστον δύο φορές, μία το 19 και μία το 20 σχετικά, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας και αυτών που στελεχώνουν και ελέγχουν βεβαίως πολιτικά, εμείς διαφωνήσαμε και κατακύλαμε πάντα γεγονότα. Γιατί γνωρίζαμε, και ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε, αλλά και όλοι μας γνωρίζαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει, παίρνοντας τις υπερεξουσίες αυτής της υπηρεσίας ο Μητσοτάκης, είναι να ελέγξει την πληροφορία. Δεν μιλάμε για τις πληροφορίες που άπτονται της εθνικής ασφάλειας του ποινικού εγκλήματος. Να ελέγξει τις πληροφορίες που αφορούν τη δράση των πολιτικών αντιπάλων. Έσκασε η ιστορία του Ανδρουλάκη και έσκασε βεβαίως καθώς έφτασε η πληροφορία από την Ευρώπη ότι ελέγχεται ο άνθρωπος αυτός που παρακολουθείται. Ενδεχομένως δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα. Και όταν μετά καταγγέλλεται από τον πίσω το σπίτι και αυτός παρακολουθεί και προφανώς δεν παρακολουθεί το σπίτι της, παρακολουθεί μέσω του τηλεφώνου του ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί φαντάζεται όλοι και όλοι τους ξέρουμε ότι είναι πολύ στενή συνεργάτη, είναι βέβαια ότι καθημερινά συνομιλούν και όταν συνομιλούν δύο άνθρωποι δεν είναι πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που θα λέγανε σε δημόσιο χώρο και έχουν βεβαίως και με άλλα στελέχη να συνομιλούσε ο κύριος Σπίρτζης, επιτρέψτε μου, τι ίδια βαρύτητα. Μα το λέγω, όχι, υπονοώ και το λέγω ευθέως, ότι ελέγχαν μέσα από εκεί το κοινό του Αλέξη του Τσίπρα. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Η καθημερινή είχε γράψει, η καθημερινή, μια εφημερίδα, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση. Σωστό. Στο συντηρητικό χώρο και μεγάλη παράγοντα. Είχε γράψει ότι μιλάμε τουλάχιστον για 7 παρακολουθήσεις. Εδώ όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να το τονίσω και θέλω να εξάρω τη στάση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, συντηρητικών βουλευτών, δεξιών βουλευτών, οι οποίοι από την αρχή ο Κουμουτσάκος, ο Τουβάρας, κυρία Κεφαλογιάννη, ο Τούμπας, που δεν με περνάει, και η κυρία Κεφαλογιάννη, ο Κακλαμάνης, ο Νικήτας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να έχουν αυτό το την τροπή στις πλάτες τους SAE πολιτικά και είπαν ότι θα πρέπει να χυθεί απλό το φως. Ωστόσο όμως είναι ο μηχανισμός της οικογένειας Μητσοτάκης, της φαμίλιας, γι' αυτό και ευθύς εξ αρχής κινηθήκαν όλοι να το στηρίξουν και του πολύ σκληρού πυρήνα πάθουν γνώση. Σημαίνει αυτό και με τους βουλευτές, δυστυχώς, που δεν έχουν άποψη, που δεν έχουν ανάστημα, να απαιτήσουν να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Αλλά και ο ίδιος ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στην Κρήτη, πήρε θέση. Αυτή η ιστορία επιχειρηθεί να κουνωθεί, να ξεχαστεί. Η ιστορία όμως, η ιστορία ενός τόπου, η πολιτική ιστορία, η κοινωνική ιστορία, η εθνική ιστορία, δεν λησμονούνται. Ο κ. Μητσοτάκης έχει καταγραφεί μόνο για ένα πράγμα, ως ο πρωθυπουργός των υποκλοπών. Δεν έχει να επιδείξει τίποτα άλλο τα 3 χρόνια και κάτι που είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Τίποτα απολύτως και το εμβληματικότερο όλων, σε εισαγωγικά βεβαίως το εμβληματικότερο, διότι το λέγω ειρωνικά, είναι οι υποκλοπές. Αυτή, πόσο μπορεί να το σημειώσει πολιτικά αυτό το γεγονός, δεν ξέρω. Ειλικρινά σας λέγω, θεωρώ όμως ότι στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στο δημοκρατικό κόσμο, στους ανθρώπους οι οποίοι σέβονται
την ιστορία και τους αγώνες αυτού του τόπου, έχει εγγραφεί ως ένα άθλιο πολιτικό γεγονός και υπ' αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μου, στις εκλογές θα υπάρξει από μια μερίδα του κόσμου τιμωρία. Δεν είναι όμως μόνο οι υποκλοπές. Εκδίδουν τεράστια προβλήματα. Πάμε λίγο και στα θέματα της οικονομίας, γιατί έχουν βαρύτητα. Απλά να προσθέσω ότι από τη μία ακούσαμε τις εξαγγελίες σε πρώτο χρόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά και την ανάλυση από το οικονομικό επιτελείο του, από τους συνεργάτες του στο Υπουργείο Οικονομικών και βέβαια από τον Υπουργό τον κύριο Σταϊκούρα. Και βέβαια στη συνέχεια ακούσαμε και τις προτάσεις και τις δικές σας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε μια αναλυτική τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία αρχικά και δευτερευόντως και στη συνέντευξη που ακολούθησε στην ΔΕΘ. Και πλέον έχουμε και ένα μέτρο, μπορούμε να συγκρίνουμε από τη μία τις κυβερνητικές εξαγγελίες και από την άλλη και τις προτάσεις σας, γιατί νομίζω έχει μια βαρύτητα και αυτή η συζήτηση, πηγαίνοντας προς τον Οκτώβριο και με όλη αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα και αυτά που ακούμε σχετικά με το χειμώνα, κύριε Στέφο, ότι θα είναι από τους πιο δύσκολους και ότι η ενεργειακή κρίση θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Επομένως, κατανοούμε ότι θα υπάρχουν δυσκολία και στους λογαριασμούς ρεύματος και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θέτεται ένα εξίσου σοβαρό με το πρώτο ερώτημα για μένα, τις υποκλοπές, γιατί για μένα είναι πολύ ψηλά πολιτική μου ατζέντα το ζήτημα των υποκλοπών, όχι γιατί είναι πιασάρικο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα η οποία θα λέγεται δημοκρατική. Για τον πολύ λαό όμως, το δικό μας, ο οποίος κυριολεκτικά τρία χρόνια έχει απολέσει μεγάλο μέρος του ζητήματός του, η οικονομία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε μια δέσμη μέτρων, η οποία είναι περίπου σε ύψος δισεκατομμυρίων, ίση με αυτή, λίγο λιγότερη, που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Και εξειδίκευσε βεβαίως την δεύτερη μέρα στη συνέντευξη, σε εκείνη την υπέροχη συνέντευξη των τριών και πλέον ωρών, σχεδόν τεσσάρων ωρών, που οι ερωτήσεις ήταν αντιγυστικές, που δεν ήταν ελεγχόμενες, που απαντούσε σε όλα και είπε χαρακτηριστικά ο άνθρωπος ότι εμείς έχουμε στοχευμένο πρόγραμμα οικονομικό, όχι μόνο να βγούμε από την κρίση, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε στα πόδια μας. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε? Αποσπασματικά, όπως πάντα, και σε μια λογική επιδομάτων, αυτή που κατήγγειλε, ξέρετε, τον καιρό που εμείς βοηθούσαμε την κοινωνία να σταθεί όρθια στα πόδια της, έκανε τι έκανε. Έστεινε λοιπόν, μοίρασε δεξιά-αριστερά επιδόματα, στην ουσία δεν λύνει κάποιο πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζει απολύτως τίποτα. Και στέκουμε λοιπόν στα εμβληματικά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε το εξής. Πουλήσαμε μία ΔΕΗ, πουλήσε δηλαδή η κυβέρνηση, το ποσό του ενός της και κάτι, και την έχει χρηματοδοτήσει μέχρι στιγμής η ΔΕΗ, που δεν είναι ΔΕΗ, είναι επιχείρηση ηλεκτρισμού, ιδιωτική πλέον, με μερικά δισεκατομμύρια. Επαγγελματικοποιώ αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει προφανώς ο τρόπος, ο οικονομικός και ο νομικός, εντάξει, παρά τα αντιθέτως διατυπανίζοντα από τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε ενέργεια φτηνή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό το εξήγηλε ο κ. Τσίπρας. Πώς θα έχουμε ενέργεια τέτοια εφόσον γίνει κρατική? Εφόσον πάψει η εσχροκέρδεια την οποία συντηρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και σήμερα. Τι κάνει? Χρηματοδοτεί την εσχροκέρδεια των εταιριών. Και να σας πω για κάτι άλλο. Πολύ σωστά ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα επανακινήσουμε τα εργοστάσια του Λιγνίτη. Είναι ανόητοι οι Γερμανοί, ξέρετε, που έχουν τη χρήση του Λιγνίτη στη χώρα του 2035. Και μάλιστα πότε? Πριν την ενεργειακή κρίση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι τα μέτρα τα δικά μας, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των οικογενειών, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, την αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηθεί, τη διαφύλαξη και ενίσχυση του ποσοστού, και θα έλεγα του πλειοψηφικού ποσοστού της Εθνικής Τράπεζας. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνομιλείται με επιχειρηματίες, με αγρότες, με μικρομεσαίους, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις τους και δεν βρίσκουν μερικές, μάλλον ούτε καν δεκάδες, λιγότερο από 10.000 ευρώ για να σταθούν όρθιοι. Δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Και όλα τα χρήματα από το πρόγραμμα ανάκαμψης προορίζονται για 15-16
μεγάλες τεράστιες επιχειρήσεις κολουθούν στην Ελλάδα. Αυτά υπολείψω ο Τσίπρας, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ανακατανομή και εφόσον προλάβουμε, ξέρετε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνουν εκλογές μέχρι το τέλος του έτους ή μετά, αν μπορέσουμε λοιπόν να αναδιανύμουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης, που σημαίνει στην ουσία μερική αναδιανομή του πλούτου. Όλα είναι στοχευμένα για τους πάρα πολύ πλουσίους. Αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πετάει το κόκαλο στους ανθρώπους, μικρομεσαίους και τη μεσαία τάξη, η οποία δεν υπάρχει πλέον, έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Έχει εξαντλήσει οικονομικά και φορολογικά το έτος το τελευταίο την ελληνική κοινωνία, εισπράττοντας περίπου 7.000 φόρους. Και αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία δεν μπορούν να έρθουν από καμιά μορφή τη ανάπτυξη, καμία μορφή ανάπτυξη δεν υπήρξε. Είναι χρήματα από πρόσφατους φόρους και στην ουσία τι κάνει, διανέμει ένα μέρος αυτών πάλι με τη μορφή επιδομάτων στους Έλληνες πολίτες. Είναι βέβαιο ότι όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου οι άνθρωποι, πολίτες όλοι μας δηλαδή, δεν ξέρω εμάς, δεν ξέρω αν γίναμε πιο σοφοί. Είμαι σίγουρος όμως ότι γίναμε πιο υποψιασμένοι. Ξέρουμε λοιπόν πώς λειτουργήσαν οι κυβερνήσεις προηγούμενες και στα μνημόνια και πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κριθήκαμε το 2019. Κατά τη γνώμη μου κριθήκαμε αυστηρά. Πήραμε όμως ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο το έχουμε ως παρακαταθήκη για την επόμενη εκλογική μάχη που θα δώσουμε. Και εδώ επιτρέψτε μου, ίσως και θα με ρωτούσατε, αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Δεν πιστεύω τίποτα απολύτως από αυτά που οι δημοσκοπήσεις γράφουν. Μελετώ τις δημοσκοπήσεις, βλέπω τα ποσοτικά στοιχεία, διαβάζω τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και αυτό το οποίο βλέπω και καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ξέρει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις στερούν σε αξιοπιστία και εγκυρότητα και αυτό το οποίο θα συμβεί σε επόμενες εκλογές είναι ένα και μοναδικό σύνδεσμο, θα είναι πρώτη δύναμη. Και μάλιστα στην Θεσσαλονίκη, σε όλη αυτή την ομιλία του Προέδρου στο Βελίδιο, αλλά και στις συνεντεύξεις που έδωσε μετά, ο Τσίπρας ευθέως είπε ότι εμείς θα συνεργαστούμε με τις προοδευτικές δυνάμεις για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος στη χώρα. Δηλαδή πρόκειται περί κατήφορου, ο οποίος δεν έχει σταματημό. Έχουμε πλέον φτάσει στα 100 τα όρια του βαρελιού, το οποίο φαίνεται να μην μπορεί να μας σταματήσει. Επειδή... όσο και αν επιχειρεί. Ναι, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πείτε μου. Όχι, δεν τίθεται θέμα χρόνου, αλλά επειδή βάζετε ένα κρίσιμο θέμα και για την επόμενη μέρα και για την κυβερνησιμότητα. Και εγώ θα πρόσθετα επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον το κράτησα εγώ ως ακροατής όταν παρακολουθούσα και με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα την συνέντευξη τύπου, είπε 2-3 φορές τη λέξη κυβέρνηση συνεργασίας. Κάποιος το αποκωδικοποιήσει αυτό, κάποιος πολίτης, κάποιος δημοσιογράφος θα αντιληφθεί ότι πλέον είναι στρατηγική επιλογή αυτή. Κυβέρνηση συνεργασίας με προοδευτικές δυνάμεις, μιλάμε ουσιαστικά κυρίως για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής με τη σημερινή εικόνα του χάρτη των πολιτικών δυνάμεων και σε δεύτερη ανάλυση ενδεχομένως και μια συζήτηση η οποία δεν ξέρω αν θα έχει αίσιο τέλος και με το Μέρα 25. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη πολιτική δύναμη και εκεί γίνεται και νομίζω και η συζήτηση. Απλά να βάλω ένα ερώτημα που είναι το εξής. Αν και η ιστορία με τις υποκλοπές, αν η ιστορία μάλλον με τις υποκλοπές βοηθάει έτσι περαιτέρω στην κοινή αυτήν πιθανή συνεργασία με αυτές τις δυνάμεις, αν αυτά τα ζητήματα δημοκρατίας που αναλύσατε κι εσείς λίγο πριν και είναι στο προσκήνιο και η γενικότερη κατάσταση που σχολιάζουμε για την οικονομία δρομολογήσουν εξελίξεις. Μπορούν να συμβάλλουν σε μια περαιτέρω, θα λέγαμε, συνεργασία ή να ευνοήσουν το πλήγμα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το κομμάτι των υποκλοπών είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ καταρχάς την απασχολεί πάρα πολύ, γιατί αυτούς παρακολουθούσαν, το σηκώσαν ψηλά. Όμως το σηκώσαν εμείς πάρα πολύ ψηλά και στα ζητήματα δημοκρατίας φάνηκε ότι η αντιπολίτευση, προοδευτική αντιπολίτευση, ξέρω εδώ τον Βελόπουλο, σύσσωμη στάθηκε απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο Μητσοτάκη. Αυτό έφερε πιο κοντά το διάλογο και την κουβέντα και τη συζήτηση με το κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ. Για θέλω να είμαι σαφής, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί ακροατές,
υπάρχει και ένα κομμάτι εκεί πέρα που αληθορίζει ακόμη προς την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη και αναφέρομαι στο κομμάτι του κυρίου Λοβέρδο, ο οποίος ψέλησε όλες αυτές τις μέρες 2-3 πραγματάκια για να μπορέσει να υποδηλώσει την παρουσία του. Όμως, θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές μπορεί να ρίχνει την προοδευτική παράταξη. Πολύ σωστά βάλατε τα όρια και τα κόμματα, τις πολιτικές παρατάξεις που θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή η απόφαση λυμένη και η απόφαση αυτή έχει να κάνει και με τη διεύρυνση που έκανε το ΠΑΣΟΚ γενικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, μέσα στο ιστορικό του, στο κόμμα, ότι υποδεχτήκαμε πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν απαραίτητα πάντα αριστεροί. Ήταν προοδευτικοί, δημοκρατικοί πολίτες με αριστερά χαρακτηριστικά ενδεχομένως. Μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς. Άρα θεωρείτε ότι αυτό εμείς θα σας βοηθήσει, κύριε Στέφο? Και όχι μόνο εκεί. Βεβαίως θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει. Και όχι μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ θα το πω λίγο παραπέρα. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λόγων μου ως μέλος της κεντρικής επιτροπής, ως πρώην βουλευτής, ως ένας άνθρωπος που έχω στο συνασπισμό από το 1990 που ήμουν πολύ νέος και είμαι από τα ειδικά μέλη και είμαι όλη μου τη ζωή εδώ πέρα. Ακούστε να σας πω κάτι. Η χώρα θα χρειαστεί μια ισχυρή κυβέρνηση. Οι ισχυρές κυβερνήσεις δεν δημιουργούνται με την άσκηση των ποσοστών. Πει ο ένας 35, πει ο άλλος 10, πει ο άλλος 5. Είναι ισχυρές κυβερνήσεις αυτές όταν υπάρχει μια ισχυρή προγραμματική στήριξη. Αυτό ακριβώς είπε ο Τσίπρας. Ότι εμείς θα μπορέσουμε να προτάξουμε αυτά τα οποία μας ενώνουν, σε αυτά τα οποία πιστεύουμε, έτσι να μπορέσει να βγει η χώρα από το οικονομικό χάος το οποίο έχει περιέλθει. Γιατί πρέπει να είναι κανείς αφελής για να πιστεύει το Γεωργιάδη ότι πετάει η οικονομία, εντάξει. Καμία επένδυση δεν έγινε στη χώρα. Τίποτα απολύτως δεν έγινε στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς να γίνει βεβαίως. Και θα πρέπει να καταλάβουμε πια ότι αυτή η κυβέρνηση της συντηρητικής δεξιάς με πολύ άσχημα και σκληρά νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά έχει κυριολεκτικά γονατίσει την κοινωνία. Ως εκ τούτου δεν έχουμε αυτά πάντες. Θέλουμε να συγκυβερνήσουμε με προοδευτικές δυνάμεις, είναι όπως περιγράψω και εγώ πιστεύω ότι ο ΚΚΕ δεν θα δεχτεί έτσι και αλλιώς σε καμία περίπτωση, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε παραπέρα, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι συνεργασίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενισχυθούν, να ενθαρρυνθούν, αυτό είναι το σωστό, να ενθαρρυνθούν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι τώρα, είναι σημαντικό που λέτε, που καταθέτετε, γιατί ενδεχομένως και να βοηθήσει σε έναν σχεδιασμό, αλλά και αν προηγηθούν εθνικές εκλογές και το σχέδιο. Θα προηγηθούν σίγουρα. Ωραία, και το σχέδιο της προοδευτικής διακυβέρνησης και της συνεργασίας, όπως εσείς το αναλύετε, είναι θετικό, έχει στεφτεί σε πρώτο βαθμό με επιτυχία και συγκροτηθεί αυτήν την κυβέρνηση, θα ξεκλειδώσουν επομένως και πιο εύκολα και τέτοιες συζητήσεις και στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Που να σημειώσω ότι μετά τις εκλογές του 19 έχετε θέματα ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ σε σχέση με τους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες σε όλη την Ελλάδα και στην Ήπειρο και στην περιοχή μας, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ δεν κοιτάω το ποτήρι όπως είναι, ούτε μισογεμάτο, ούτε μισοάδιο όπως είναι. Ναι, σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το ποτήρι μας είναι άδειο. Πρέπει λοιπόν αυτό το ποτήρι να γεμίσει, όχι πάλι σε ποσοστά, να γεμίσει σε προγραμματικό λόγο σχετικά με το τι θέλουμε στην περιφέρεια Ηπείρου, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, επειδή είμαστε και οι δύο από την Ήπειρο, σε τι θέσεις τους Δήμους. Εκεί, προφανώς και μπορεί να υπάρχουν συνεργασίες. Θέλω να θυμίσω ότι υπήρξαν συνεργασίες της αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ, τον καιρό που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Κρατέω, αυτό, ναι. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το κοιτάξουμε τελείως ακομπλεξάριστα. Τι εννοώ? Ξέρω ότι μας χωρίζουν πράγματα. Ξέρω ότι έχουμε διαφωνίες σε ζητήματα τα οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δεν είναι αποφορά του κάθε μονοπάρτης. Δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε. Ούτε εμείς τους θα υποχωρήσουμε από την άποψή μας. Εγώ δεν ποτέ θέλεις να διωχθεί κάποιος συναδελφός μου όταν σηκώνω το χέρι μου και ψήφισε στη Βουλή. Απλά, την επιταγή που έλεγε η δικαιοσύνη να διερευνηθεί ή όχι ο ΤΑΔΕ, είπα ναι. Αυτό θα έλεγε για τον εαυτό μου. Θα έλεγε για εσάς. Καμία σκευωρία δεν υπήρξε και αυτά όλα βεβαίως θα φανούν. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί πέρα γίνανε διάφορα λάθη και ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι, τοπικά πρόσωπα, από διαφόρους χώρους, την Αρμενία και το ΠΑΣΟΚ κατά βάση που κυβέρνησαν, δεν κάναν καλά τη δουλειά τους.
είναι πίωρκη. Αλλά δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Ο πολιτικός κόσμος, το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Και ό,τι αποφασίζει η δικαιοσύνη είναι σεβαστό. Ωστόσο όμως υπάρχει το πολιτικό σκέλος σε αυτές τις πράξεις. Ανεξάρτητα από αυτό που μας χωρίζει, για να επανέλθουμε στην κουβέντα μας την προηγούμενη, είναι πολλά που μας ενώνουν στο πώς αντιλαμβανόμαστε την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, το πώς γίνονται οι αναθέσεις στην περιφέρεια στο Δήμο με προοδευτικές δυνάμεις. Με αυτές λοιπόν τις προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει να συναντηθούμε. Ξέρετε, είναι και η εκφορά του πολιτικού λόγου. Είναι το πώς αντιμετωπίζεται καθημερινότητα του πολίτη από έναν περιφερειάρχη, έναν δήμαρχο που πρόσκειται δεξιά παράταξη ή στον προοδευτικό χώρο. Το ζούμε καθημερινά. Είναι η έπαρση και η αλαζονία, η οποία υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπάρχει, αυτή είναι η διαφοροποίηση. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφοροποίηση και εγώ την υποστηρίζω πάντα στη ζωή μου. Δηλαδή, ξέρω καλά πώς συμπεριφερόταν, η εμπειρία μας είναι τεράστια. Όχι, δεν είναι κανόνας, αλλά είναι όμως μια παράμετρο στην οποία δεν θα την αγνοήσουμε. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε και προς αυτές τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Μπορούμε. Δεν θέλω να φέρω, δεν έχουμε χρόνο να φέρουμε παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα από, το Δήμο, από τους Δήμους της Υπήρου και της Περιφέρειας, των Δημάρχων που συμπεριφέρονται. Όλα λοιπόν αυτά θα πρέπει να μπουν στη συζήτηση. Είπατε πολύ σωστά νομίζω ότι προηγούνται οι βουλευτικές εκλογές. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που αγγίζει και το Δήμο Ιωαννιτών, παραδείγματος χάρη, και το Δήμο Πρέβεζας και την περιφέρεια, είναι και η ιστορία με τον οδοφωτισμό. Έτσι, τα έχουμε δει αυτά, έχουμε δει τέτοιες πρόβλεψεις. Τα έχουμε δει, τα έχετε γράψει, τα έχουμε καταγγείλει όλοι μας και την Πακή. Μόνο αυτά και άλλα τίποτα πολλά. Το Δήμο είναι τέτοια παράδειγμα. Στάθηκε αρρωγός και βρέθηκε Μητσοτάκης στη Δημοτική Αρχή, όπως δεν είχε λόγο να το κάνει. Mm-hmm. Και στην υπόθεση της απλής αυτονομίας για την απλή αναλογική. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Υπάρχουν ζητήματα σοβαρά. Εδώ πέρα λοιπόν, προοδευτική διακυβέρνηση σε ένα Δήμο σημαίνει προγραμματική σύγκληση. Βάζουμε κάτω 1, 2, 3, 103 ζητήματα. Τι θέλουμε να κάνουμε, πού είμαστε, πώς φτάνουμε. Είναι ζήτημα προτεραιότητα, είναι ζήτημα πώς αντιμετωπίζει τον ίδιο τον πολίτη. Και όχι μόνο ως προς τις φορές του ή τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο, τις οικονομικές. Μάλιστα. Γιατί ποιότητα ζωής είναι να του παρέχεις. Λοιπόν, κύριε Στέφο, πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω και εγώ να σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω ένα σχόλιο τελευταίο για ένα θέμα που έχει προκύψει στην περιοχή σας, στον νομό Ιωαννιτών, για το ζήτημα της αντιπαράθεσης, της κόντρας ουσιαστικά, μεταξύ των ξενοδόχων και του αρμόδιου υπουργού, του Υπουργού Τουρισμού, του κυρίου Κικίλια. Ζητώ το σχόλιο γιατί είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα Γιάννενα, ναι. Και νομίζω ότι έχει μια βαρύτητα, γιατί επιτρέψτε μου να πω, είδαμε και πώς νιώθουν, πώς θεωρούν τέλος πάντων οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να συμπεριφέρονται όταν υπάρχει μια αντίθετη άποψη σε φορείς, και φορείς οι οποίοι έχουν και μια πορεία, έτσι. Εντάξει, εδώ καταρχάς έχω να σου πω το εξής, ότι εγώ τοποθετήθηκα δημόσια στο επί του θέματος και σε τα μέσα κοινωνικής τα δικά μου. Mm-hmm. Έχω να πω το εξής, ότι πρόκειται για μια ένωση πολύ σοβαρών επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν πρόκειται καν στον χώρο που λένε προοδευτικό. Mm-hmm. Είναι όμως σοβαροί άνθρωποι που ξεκινήσαν, ανέβασαν πολύ ψηλά το τουριστικό προϊόν στην Ήπειρο. Βεβαίως αυτό βοήθησε πάρα πολύ η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού το 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσό Σπίριτσι και το αεροδρόμιο βεβαίως, αλλά γενικά ανεβάσανε πάρα πολύ τις υπηρεσίες στον τουρισμό και στην εστίαση σε σημείο που τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν το σεβασμό του οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου. Οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησε μια ιστορία με το αεροδρόμιο που θέλει και εδώ δραστηριοποιεί DNG, ξέρετε, μονοπόλιο, mm-hmm. ιδιωτικό μονοπόλιο. Βεβαίως κάποια στιγμή εξάφρασε την επιθυμία και την εκφράζει. Την εξάφρασε και χθες για δεύτερη φορά Ράιναρντ να έρθει να κάνει δρομολόγια τα οποία είναι φτηνά και όχι μόνο να κάνει δρομολόγια εσωτερικού. Να κάνει δρομολόγια εξωτερικού μέσα στο χειμώνα, έτσι. Και δρομολόγια πόλεων, Ιωάννα π.χ. Ηράκλειο, ενώ δεν υπάρχουν αυτά την Εντζήνη, η οποία το ιστορείο πανάκριβο. Το αεροδρομίο του Ακτίου από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλο αυτό τον όγκο των επισκεπτών και το χειμώνα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί εξέφρασαν τις ενστάσεις τους και τους προβληματισμούς κατά βάση στον κύριο Κικίλια, ο οποίος με το ύφος του αλαζονικού της εξουσίας που πριν από λίγο περιγράψαμε
και για την κεντρική πολιτική σκηνή για την αυτοδιοίκηση, τους απαξίωσε κυριολεκτικά. Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της κυβέρνησης, κυρίως το χαρακτηριστικό ανθρώπων, οι οποίοι ούτε πολιτική παιδεία έχουν, ούτε πολιτική αγωγή έχουν, αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να έχουν ελάχιστο βαθμό ενσυναίσθησης για τα επαγγελματικά προβλήματα και αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην προκειμένη περίπτωση σωματείων των ξενοδόχων Ιωαννίνων. Αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Κικίλιας, τους απαξίωσε, προσωπικά έχω μιλήσει μαζί τους και είναι πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να υπάρξει μια επίσκεψη της κυρίας Μητροπούλου στα Ιωάννα και να υπάρχουν διαδοχικές συναντήσεις με όλους αυτούς τους φορείς. Ένα σας λέγω μόνο, ότι και κλείνω, ότι πριν από 1,5 μήνα που ήρθαμε στα Γιάννα την τύχη και τη χαρά να είναι εδώ ο Αλέξο Χαρίτης και να μιλήσει για τα ζητήματα αυτά, που είχαμε συνάντηση σε ανοιχτή εκδήλωση, είχαμε μια σειρά επαφών με φορείς της πόλης, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Ξενοδόχων, οι οποίοι άνθρωποι πραγματικά απεκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις για την ενημέρωση που είχε, για την αμεσότητα των απαντήσεων και για τη γνώση των προβλημάτων. Είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν αυτοί οι άνθρωποι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σε ό,τι αφορά το τρέξιμο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ έχουν να πούν τα καλύτερα. Κοιτάξτε, γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα πολύ σύντομα στη χώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική διακυβέρνηση θα είναι εντελώς διαφορετικά. Μπορεί να είναι και νωρίτερα από το Μάιο, αλλά το αργότερο μέχρι τότε θα έχουν αλλάξει. Δεν πάει άλλο και ο κόσμος το έχει καταλάβει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στέφο, ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Την καλησπέρα μας στα όμορφα Γιάννενα και ευελπιστώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Άλλωστε, είστε πάντα ευγενικός στις προσκλήσεις τις δικές μου και στην εφημερίδα και τώρα και στην εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο. Και πρέπει να το ομολογήσω αυτό και δημόσια. Και εγώ σας ευχαριστώ και εσείς όμως έχετε κάνει σημαντικά βήματα. Γι' αυτό δεν τιμά μόνο εσάς, αλλά τιμά και τους νέους ανθρώπους της δημοσιογραφίας. Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας. Είναι τιμή μου να μιλάω και να με καλείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε καλή δύναμη και να έχουμε καλή συνέχεια.